Ο αρχισυντάκτης των ελληνικών ΟΑΞΙΣ, ο κύριος Δημήτρης Αλικάκος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Αλικάκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Κύριε Αλικάκο, τελικά τι συμβαίνει με αυτή τη φωτογραφία και τι είναι αυτά τα fake news τελικά? Εσείς έχετε κάνει μεγάλη έρευνα γενικότερα σε πάρα πολλά θέματα. Ναι, να ξεκινήσουμε με τη φωτογραφία. Βεβαίως. Ναι. Η φωτογραφία με βάση το... μάλλον η φωτογραφία σε εισαγωγικά. Η εικόνα που είδαμε όλοι στα κοινωνικά δίκτυα, με βάση το δικό μας πρωτόκολλο, διεθνώς μιλάω τώρα, των ελεγκτών γεγονότων, δεν συνιστά fake news. Γιατί? Δεν συνιστά διασπορά fake news, δεν είναι η ίδια η εικόνα, δεν παραπλανεί. Γιατί ο δημιουργός δηλώνει ευθαρσός και ειλικρινός ότι πρόκειται περί δημιουργίας από την αρχή. Άρα δηλαδή, εδώ δεν έχουμε μια πειραγμένη, όπως έχουμε δει άλλες φορές, φωτογραφία ή βίντεο βέβαια, ή σκίτσο ή ηχητικό απόσπασμα. Έχουμε μια κατασκευή ψηφιακή, είναι ένα είδος έργου τέχνης αν θέλετε, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση ο δημιουργός δηλώνει ξεκάθαρα ότι το έφτιαξα εγώ από την αρχή, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα βέβαια υπάρχει από εκεί και πέρα, ξεκινάει. Όταν η φωτογραφία εν προκειμένου αυτή ή άλλες φωτογραφίες που έχουμε δει στο παρελθόν παρουσιάζεται ως πραγματική, ότι αποτυπώνει μια σκηνή πραγματική σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Κύριε Αλικάκο, πρακτικά εσείς πώς τα αλλιεύετε όλα αυτά? Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση λάβατε κάποιες αναφορές από άλλους χρήστες του διαδικτύου που ανίχνευσαν πως ένα ψηφιακό έργο παρουσιάζεται ως αληθινή φωτογραφία? Πώς εντοπίσατε δηλαδή και φτάσατε μέχρι τον δημιουργό της εικόνας? Είμαστε μια ομάδα περίπου 15 ατόμων με μεγάλη εμπειρία στην έρευνα των fake news ή αν θέλετε σε εκείνες τις πηγές, είτε πρόκειται για φωτογραφία, είτε για κείμενο, είτε για βίντεο, όπου μπορούμε, έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Τα παιδιά, οι συνάδελφοί μου, αυτή είναι η δουλειά τους, αυτό κάνουν, ερευνούν, σαρώνουν θα έλεγα το διαδίκτυο, κυρίως τα κοινωνικά δίκτυα και εν προκειμένου το Facebook, και βρίσκουμε, φτάνουμε ερευνητικά, γιατί είμαστε δημοσιογράφοι, φτάνουμε στην πηγή, όπως και εν προκειμένου φτάσαμε στην πηγή της φωτογραφίας, δηλαδή μας ενδιέφερε να βρούμε ποιος είναι ο δημιουργός για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Και βέβαια μιλήσαμε μαζί του, καταλάβαμε, ναι, και όπως σας είπα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αναφορικά, το ξαναλέω, με τον ίδιο. Τώρα, όποιος τη χρησιμοποίησε, είτε είναι σελίδα, ιστοσελίδα, προφίλ, σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο, χωρίς το πλαίσιο, το αρχικό, ότι πρόκειται περί δημιουργία μιας εικόνας digital art, εκείνη ναι, έχουμε ξεκάθαρα διασπορά ψεύδους. Είναι ξεκάθαρα ψευδίστη. Φαντάζομαι ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ασχοληθήκατε με τέτοια περίπτωση. Βέβαια. Αυτή είναι η ρουτίνα μας. Η ρουτίνα σας. Την ημέρα, να μας περιγράψετε μια ημέρα από την καθημερινότητά σας και πώς θα προλαβαίνετε όλα αυτά, γιατί μας μιλήσατε για μια ομάδα 15 ατόμων σε έναν κόσμο ο οποίος είναι αχανής, δηλαδή χάνεται η μπάλα στα social media, στα οποία είμαστε όλοι ενεργοί, όλοι δημοσιεύουμε, αναδημοσιεύουμε, κοινοποιούμε. Πώς τα καταφέρνετε στην πράξη? Δεν είναι θέμα πώς τα καταφέρνουμε, δεν κάνουμε κάτι ηρωικό. Ναι, πώς ανταποκρίνεστε? Οι ομάδες ελέγχου γεγονότων εστιάζουν, δεν κάνουν αυτό που λέμε το κλασικό ρεπορτάζ που κάνουν οι δημοσιογράφοι στα μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Δεν δημιουργούμε, δεν μεταφέρουμε την είδηση, αλλά αποδομούμε αυτό που φαίνεται ως fake είδηση. Δηλαδή παίρνουμε το προϊόν που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα ενημέρωσης και ελέγχουμε κατά πόσον είναι αξιόπιστα τα γεγονότα που περιγράφονται εκεί. Αυτή είναι η δουλειά μας, κυρίως το θέμα της πανδημίας ήταν μια σημαντική περίοδος, καθώς εκεί είδαμε πάρα πολλές, μεγάλη διασπορά ψευδών ειδήσεων αναφορικά με τα εμβόλια, τις μάσκες και ούτω καθεξής. Με συγχωρείτε που διακόπτω, τα καμπανάκια για τα fake news ποια είναι? Δηλαδή για να γίνουμε και χρηστικοί και για όσες και όσους μας ακούν, υπάρχουν κάποια στοιχεία δομικά που όταν τα βλέπουμε μας λένε ότι προσοχή, εδώ μπορεί να έχουμε? Εν προκειμένου, επειδή μιλάμε και για τη φωτογραφία, να σας δώσω, να ξεκινήσουμε με παράδειγμα αυτή.
Εδώ έχουμε ένα καμπανάκι, όχι από την πηγή βέβαια, όταν βλέπουμε τη φωτογραφία αυτή να κοινοποιείται από μεγάλες σελίδες, ενώ από σελίδες που έχουν χιλιάδες ακόλουθους, και, και παρουσιάζεται ως φωτογραφία. Ένα έμπειρο μάτι ενός ανθρώπου που δουλεύει σε εμάς, εμείς το είδαμε από την αρχή, γιατί σας είπα αυτή είναι η δουλειά μας, αλλά μπορεί το είδαν και το κάνανε και άλλοι χρήστες. Λίγοι βέβαια, γιατί η εξοικείωση είναι, οφείλεις να έχεις εξοικείωση με τεχνικά θέματα, έτσι. Είδαμε λοιπόν σκιές, τεχνουργήματα πάνω στην εικόνα, λαθάκια. Αυτά μας δείχνουν... Πολύς πάντα... λόγος έγινε και για τα 6 δάκτυλα του διασώστη της ΕΜΑΚ. Ναι, και αυτό. Αυτή ήταν η πρώτη εκδοχή του δημιουργού, ναι. Δηλαδή όταν έφτιαχνε στον υπολογιστή του αυτή τη σύνθεση, και αν θέλετε μετά μπορούμε να μιλήσουμε γιατί δίχασε. Όταν έφτιαχνε, προφανώς, το παραδέχθηκε και ο ίδιος, του ξέφυγε ένα δάχτυλο παραπάνω. Στη συνέχεια, στην τελική εκδοχή, όπως μας είπε, αυτό διορθώθηκε. Όμως, το ξαναλέω, δεν πρόκειται για fake news εδώ, έτσι, δεν έχουμε διασπορά fake news. Είναι σαν να φτιάξει κάποιος ένα πίνακα, προσέξτε τώρα τι θα σας πω, ένα πίνακα ζωγραφικής και να είναι τόσο ρεαλιστικός, που να εκλειφθεί από πολλούς ως πραγματικός. Θα κατηγορήσουμε τον ζωγράφο? Ναι. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όμως, θα κατηγορήσουμε όμως τον δεύτερο ή τον τρίτο που θα αναπαράξει την εικόνα αυτή ως πραγματική, ως φωτογραφία. Τώρα, στο θέμα του ότι η φωτογραφία δίχασε, σαφέστατα η εικόνα δίχασε, σαφέστατα γιατί πρόκειται για έργο τέχνης. Και εδώ έχει να κάνει με το προσωπικό γούστο του καθενός και πόσο σε εκφράζει ή όχι. Γιατί είναι έργο τέχνης. Είναι μορφή έργου. Και ως τέτοιο τέχνης. Είναι εντελώς υποκειμενικό. Είναι υποκειμενικό. Μπορεί να μην το, κάποιος να πιστεύει ότι δεν συμβολίζει αυτό που ο ίδιος πιστεύει. Δεν βγάζει τα συναισθήματα που ο ίδιος θα ήθελε. Και από την άλλη πλευρά, όπως βλέπω στα κοινωνικά δίκτυα, υπάρχουν άνθρωποι που τους εκφράζει. Τους εξέφρασε αυτό που έκανε ο κύριος Κοτρίδης. Τους άρεσε πάρα πολύ και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ναι, μια φωτογραφία η οποία μίλησε κατευθείαν στην καρδιά τους, σε μια πρώτη εικόνα, ναι, πρώτη άποψη, με αποτέλεσμα να γίνει μια αναπαραγωγή ως κάτι αληθινό, ως κάτι το οποίο όντως συνέβη και έτσι να παραπλανηθεί πολλοί κόσμος σε κάτι το οποίο όμως όντως συνέβη. Δεν ήταν από την εμπειρία που έχουν οι άνθρωποι της ΕΜΑΚ, θα σας πούν, αν έχετε μιλήσει, και φαντάζομαι έχετε μιλήσει, ότι αυτό που βλέπουμε στην εικόνα, στη σύνθεση, πάνω κάτω, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, έχει συμβεί στη ζωή. Δηλαδή, ένας άνδρας της ΕΜΑΚ έχει σώσει ένα παιδάκι. Μα ήταν και η έμπνευση του κυρίου Κοτρίδη, γιατί το έχει βιώσει πριν από 28 χρόνια και ο ίδιος. Έτσι. Ακριβώς. Και δεν το έχει βιώσει μόνο ο κ. Κοτρίδης. Φαντάζομαι ότι το έχουν βιώσει εκατοντάδες ΕΜΑΚΙΤΕΣ που κάνουν αυτή τη δουλειά δεκαετίες τώρα. Άρα, δηλαδή, η σύλληψη δεν είναι φανταστική. Δεν είναι κάτι από το πουθενά. Ο ίδιος όμως σκέφτηκε να δώσει συνέστημα και όντως αυτή η σύνθεση βλέπουμε ότι βγάζει, έχει τα στοιχεία εκείνα που δημιουργούν έντονα συναισθήματα στον θεατή. Γι' αυτό και μετά την αποκάλυψη, ότι μετά τη δήλωση και την αποκάλυψη ότι πρόκειται περί σύνθεσης, οι απόψεις μοιράστηκαν, ναι, σε αυτούς που τους εξέφρασε και σε αυτούς που δεν τους εξέφρασε όλο αυτό. Τώρα, κύριε Αλικάκο, επειδή όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από ανάρτηση στο Facebook και από ό,τι μας είπε ο κύριος Κοτρίδης, ήρθατε σε επικοινωνία εσείς μαζί του. Εσείς είστε η ομάδα του Facebook που ανοιχνεύει τέτοιου είδους εξελίξεις στο Facebook. Ποια είστε, τα ελληνικά hoaxes? Τα ελληνικά hoaxes είναι μια ομάδα που τα τελευταία 4 χρόνια ασχολείται με τον έλεγχο ψευδών ειδήσεων για λογαριασμό της πλατφόρμας Facebook. Δηλαδή είμαστε συνεργάτες του Facebook, όπως έχει άλλες 100 και ομάδες, σε πολλές χώρες του κόσμου. Στην Ελλάδα είμαστε εμείς και το γαλλικό πρακτορείο, το AFP. Και κάνουμε τον έλεγχο ψευδών ειδήσεων, δηλαδή όταν, όπως σας είπα, βρίσκουμε ή υποπτευόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά με ένα κείμενο, μια ανάρτηση, μια φωτογραφία, ένα βίντεο, ερευνούμε κατά πόσον ισχύουν αυτά που λέει ή αυτά που δείχνει το δημοσίευμα ή όχι. Είναι τεχνικά άρθρα αυτά που γράφουμε, δηλαδή ψάχνουμε, δεν υπάρχει θέμα άποψης εδώ, αλλά προσπαθούμε
στο 100% να καταρρύψουμε και να δείξουμε ποια είναι η αλήθεια αναφορικά με ένα θέμα. Και από την μέχρι στιγμής εμπειρία σας, ποια ήταν η θεματική, η δισογραφία ανάλογα στην την περίοδο, σας είπα, που είχε το ρεκόρ. Τα τελευταία τρία χρόνια, 2-2,5 χρόνια, κυρίαρχο θέμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς και κυρίως και στα Βαλκάνια και στις μεσογειακές χώρες, ήταν το θέμα της πανδημίας. Πιο πριν ήταν το μεταναστευτικό. Ωστόσο, ταυτόχρονα, όταν τελείωσε το μεταναστευτικό, δεν σημαίνει ότι εξαλείφθηκε εντελώς. Δηλαδή, τα fake news που έχουν να κάνουν με την ξενοφοβία, με τους μετανάστες, φωτογραφίες παραποιημένες, ιστορίες παραποιημένες, συστημένες ή ψευδείς. Και μετά έχουμε να κάνουμε και με τα λεγόμενα ψευτοθαύματα. Δηλαδή, ναι, με φαινόμενα τα οποία παρουσιάζονται ότι καταλύουν τους φυσικούς νόμους, δηλαδή είναι θαύματα από κάποιον, από κάπου, και μπορούμε, στο βαθμό που μπορούμε βέβαια, γιατί όλα δεν μπορούμε, όταν εκεί που μπορούμε να καταρρύψουμε και να δείξουμε ότι, παράδειγμα, ένας ασθενής, ένας συμπολίτης μας που είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και κάποια ιστοσελίδα διατείνονταν ότι έγινε θαύμα, κάνουμε έρευνα, βρίσκουμε τον άνθρωπο, έχει γίνει αυτό που σας λέω, και μας λέει μια διαφορετική εκδοχή της μια ιστορίας. Εκδοχή, όχι εκδοχή, ναι, μας λέει αυτό που συνέβη, mm-hmm, ότι πήγε σε ένα γιατρό και τον mm-hmm έκανε καλά. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολλά είδη fake news. Ποια ιστορία είναι αυτή, ποια είδηση, μέσα εισαγωγικά το βάζω, που δεν καταφέρατε να αποδείξετε αν είναι όντως αλήθεια ή ψέματα? Υπήρξε κάτι τέτοιο? Ήρθατε σε αυτό το δίλημα αντιμέτωπη? Είναι πολλές, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ποια είναι τα προετοίμαστο. Μέσα στο χάος των θεμάτων με τα οποία ασχολούμαστε. Αλλά είναι αλήθεια ότι εάν δεν μπορέσουμε να φτάσουμε στο 100% της κατάρρυψης και μας μείνει δηλαδή ένα κομμάτι, μια αμφιβολία, δεν προχωράμε στην κατάρρυψη της ιστορίας. Είναι αυστηρό το πρωτόκολλο διεθνώς. Είμαστε μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ελέγχου Γεγονότων. Πρέπει δηλαδή αυτό που θα πούμε και θα γράψουμε να είναι 100% έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός που κάνει αυτή τη δουλειά, οι ομάδες δηλαδή, είναι θεοί και είναι αλάνθαστοι. Ακόμα όμως και λάθος να κάνουν, αν τους επισημανθεί είτε από το θυγόμενο είτε από κάποιο τρίτο, είναι υποχρεωμένοι πάλι με βάση το δικό μας πρωτόκολλο να προχωρήσουμε σε διόρθωση. Το λέω αυτό για να μην φανεί, ναι, σε, ναι, κάποιους, mm-hmm, ότι κουβαλάνε αυτές οι ομάδες την απόλυτη αλήθεια. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά έρευνα δημοσιογραφική στις πηγές, όχι σε μία πηγή, από πολλές πηγές, κυρίως επίσημες πηγές, όταν έχει να κάνει με θέματα δημόσιας υγείας, στους οργανισμούς δημόσιας υγείας, στα πανεπιστήμια, στους ιατρικούς συλλόγους και ούτω καθεξής. Όταν έχει να κάνει με άλλα θέματα, σε μεγάλα διεθνή μέσα του εξωτερικού. Αλλά πάλι σας λέω, υπάρχει ο έλεγχος, υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες, έτσι ώστε να μην γίνεται στο τέλος το λάθος. Γιατί έχουμε να κάνουμε, όπως καταλαβαίνετε, με μέσα ενημέρωσης, που και αυτά πολλές φορές το λάθος δεν το κάνουν σκόπιμα, αλλά το κάνουν γιατί δημοσιογράφοι είστε, μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Ναι, έτσι ακριβώς. Κύριε Λυκάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, σας ευχόμαστε. Ο κύριος Δημήτρης Λυκάκος, ο αρχισυντάκτης των ελληνικών Χοάξης. Και επειδή καθυστερήσαμε το διάλειμμα, θα περάσουμε τώρα και αμέσως μετά θα αναπτύξουμε το άλλο θέμα, το οποίο εδώ και καιρό θέλουμε να το συζητήσουμε και μαζί σας. Διάλειμμα, η ώρα είναι 3 παρά 20.